Ξεκινήστε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου πρωτού να ασχοληθώ με την αξιολόγηση και στάθμιση των θετικών προνοιών και των υπαρκτών αρνητικών μέτρων του υποψήφιση νομοσχεδίου, επιβάλλεται να αποδοθεί το γενικότερο πολιτικό πλαίσιο και να απεικονιστεί το περίγραμμα του σκοπού αλλά και των στόχων που διαγράφονται από τις διατάξεις ενός πολυθεματικού νομοθετήματος. Διανύουμε τον 8ο χρόνο που η χώρα βιώνει υποκαθεστώς αυστηρής δημοσιονομικής προσαρμογής και μεταρρυθμίσεων. Επιβλήθηκε ως αντίδοτο στη σοβούσα κρίση από τους εταίρους μέσω των Ευρωπαϊκών Μηχανισμών Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Οι ανεδαφικές επιλογές, οι αστοχίες και οι εσφαλμένες προβλέψεις και παραδοχές των θεσμών που επιβλήθηκαν με τη συνένευση όμως των εκπροσώπων του παλαιού και υπαίτιου για την πρωτοφανή κρίση εγχώριου πολιτικού συστήματος, δεν στάθηκαν ικανές να επαναφέρουν τη χώρα στην κανονικότητα. Τα μέτρα στηρίχθηκαν σε μια σκληρή και ιδιαίτερα επαχθή δημοσιονομική προσαρμογή, διαπνεώμενη μάλιστα από τιμωρητική και απαξιωτική διάθεση προς τον ελληνικό λαό. Στον τομέα των μεταρρυθμίσεων, οι δυνάμεις της διαπλοκής δεν έλαβαν τα απαιτούμενα ουσιαστικά μέτρα για τη βελτίωση των δομών της διοίκησης, αλλά παρέμειναν προσκολλημένοι στο καθεστώς της ευνοιοκρατίας, της απόκτησης πολιτικής πελατείας και της αναξιοκρατίας. Ενεθάρρυναν και αναμίχθηκαν με τα συστήματα διαπλοκής των προμηθειών του δημοσίου. Αποδέχθηκαν ή μάλλον υιοθέτησαν την τακτική της τρευλής επιχειρηματικότητας των κολαούζων του κρατικού τομέα. Συγχρωτίστηκαν και εναγκαλίστηκαν στενά με τους μεγαλοκαναλάρχες και τους ιδιοκτήτες των λοιπόν μέσων ενημέρωσης. Παρακολούθησαν με αδιαφορία και δεν παρενέβησαν θεσμικά για να βελτιωθεί το σύστημα απονομής της δικαιοσύνης και περιέστηλαν δραστικά το εύρος των κοινωνικών υπηρεσιών. Η κυβέρνησή μας με την ψήφιση του Μνημονίου υπό τις δύσκολες και αναπόδραστες συνθήκες του θέρους του 2015, μετά από ένα επώδυνο συμβιβασμό, επιδίωξε την ελάφρυνση του χρέους με ήπια, βιώσιμα και δίκαια μέτρα. Δεν ωφελεί νομίζω να επανερχόμαστε, αλλά για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν ότι ο ελληνικός λαός είναι επιλύσμων, θα πρέπει να θυμίσουμε ότι οι δυνάμεις του χθες ήταν εκείνες που περιέκοψαν πάμπολες φορές μισθούς και συντάξεις, περιέστηλαν εργασιακά δικαιώματα και ούτω καθεξής. Και επειδή, όπως προείπα, το ακολουθούμενο πρόγραμμα που είναι προϊόν σκληρής διαπραγμάτευσης, αλλά δεν πάβει να αποτελεί προϊόν συμβιβασμού, που δεν μπορούμε ούτε αξιακά, αλλά ούτε καν με τους κανόνες του ορθολογισμού να το αξιολογήσουμε ως αποδοτικό και δίκαιο, προχωρήσαμε και επιταχύναμε σε λήψη κοινωνικών και οικονομικών μέτρων αναγκαίων για την επιστροφή στη βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη με το αποκλειθέν παράλληλο πρόγραμμα. Δεν θα το διεξέλθω. Θα αναφερθώ όμως σε ορισμένα μέτρα που έχουν ληφθεί στον ευρύτερο τομέα της οικονομίας, που εύλογα απασχολεί το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας αλλά και τους θεσμούς. Σταχυολογώντας, η εισαγωγή των ηλεκτρονικών συναλλαγών και εντός άμεσου προβλεπόμενου χρόνου η ηλεκτρονική τιμολόγηση. Η δια της αυτοκαταγγελίας αποκάλυψη μη δηλωθέντων εισοδημάτων. Ο εξοδικαστικός συμβιβασμός και το νομοθετικό πλαίσιο για τη διαχείριση των κόκκινων δανείων. Η επιτάχυνση των αδειοδοτήσεων. Ο αναπτυξιακός νόμος με εμφανή στροφή προς τη μεσαία επιχειρηματικότητα, τις νεοφυείς επιχειρήσεις και τους απόφυτους και την ενίσχυση των απόφυτων τριτοσβάθμιας εκπαίδευσης. Είμαστε ευχαριστημένοι με όσα κάναμε τα δύο αυτά και κάτι χρόνια για να ανακόψουμε τη σκληρή ηφαισιακή διαδρομή και να στοχεύσουμε στην οικονομική ανόρθωση και την αλλαγή των αναγκαίων θεσμικών και κοινωνικών δομών της χώρας. Ειλικρινά, θα πρέπει να απαντήσουμε ότι δεν είμαστε στο μέγιστο βαθμό που θα επιθυμούσαμε. Οι λόγοι είναι πολλοί και γνωστοί, κυρίως εξωγενείς, αλλά και προερχόμενοι και από εμάς τους ίδιους. Απειρίες, αναποτελεσματικότητα, έλλειψη σωστού συντονισμού. Ασπαστήκαμε μέτρα που δεν τα πιστεύαμε και δεν τα θέλαμε. Για ένα στοιχείο όμως μπορούμε, κύριοι συνάδελφοι, να απαντήσουμε κατηγορηματικά. Δεν δώσαμε την παραμικρή νήξη ή υποψία ώστε να κατηγορηθούμε για διαπλοκή και ανεντιμότητα. Και αυτό η κοινωνία το γνωρίζει. Και παρά τις ενστάσεις, τις πικρίες και τη διάψευση πολλών προσδοκιών τους, μας πιστώνει την αθεράπευτη προσκόλλησή μας στην εντιμότητα και στο ήθος, στη δικαιοσύνη και στη δημοκρατία.
και ως προς τον νομοθετήν και ως προς την εκτελεστική εξουσία. Και για να φτάσω στην απάντηση των αρχικών ερωτημάτων που διατύπωσα. Το οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον που κρατεί στη χώρα μας και την Ευρώπη προσπάθησα να το αποτυπώσω παραπάνω. Για το χάρτη, όπως λέγεται, εξόδου από την κρίση, βρισκόμαστε ήδη ένα βήμα πριν από τη δεύτερη αξιολόγηση. Εκεί που, όπως πιστεύουμε, σε λιγότερο από μια εβδομάδα, στο Eurogroup της 22ης Μαΐου θα επέλθει μια πολιτική συμφωνία αξιολόγηση που θα περιλάβει τον τρόπο καταβολής της επόμενης δόσης των 7,5 δις, την εξέβρεση της χρυσής τομής μεταξύ ΔΝΤ και Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να καταλήξουμε στον τρόπο ελάφρυσης τους χρέους με τον προσδιορισμό και των μεσοπρόθεσμων μέτρων. Την επίτευξη της συμφωνίας για το χρέος, οπότε αναμένεται να ενταχθούν και τα ελληνικά ομόλογα στο σύστημα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΟΥΤΟΥ. Κατόπιν τούτων, θα παρασχεθεί η δυνατότητα στις αρχές του προσεχούς έτους του 2018 να βγούμε δοκιμαστικά, παρακαλώ μισό λεπτό κύριε Πρόεδρε, να βγούμε δοκιμαστικά στις αγορές και με επάρκεια μετά το τέλος του προγράμματος, δηλαδή από τις 21 Αυγούστου του 2018, δυναμικά ώστε να επιτευχθεί η αυτοχρηματοδότηση πια της χώρας μέσω των αγορών. Το τελευταίο θα σημάνει και το πλέον καθοριστικό βήμα για το τέλος της επιτροπίας και της εξάρτησης, θα επιτρέψει δε στη χώρα σε μεγάλο βαθμό αυτονόμησης για την άσκηση της κοινωνικά δίκαιης και οικονομικά βιώσιμης πολιτικής. Βαδίζοντας με σταθερότητα, ασφάλεια και σιγουριά τα βήματα της εξόδου από την κρίση, συντοχρόνο και ο ελληνικός λαός θα αποβάλει τα αισθήματα ητοπάθειας, ατομικισμού και απεσιοδοξίας που πέραν της βιωμένης πραγματικότητας της υπαρκτής, πολλοί και ποικιλοτρόπως την εφήσισαν. Για να κοιτάξουμε και πάλι μπροστά, για μια Ελλάδα απαλλαγμένη από τα μνημόνια και την εξάρτηση της νεοφιλελεύθερης πολιτικής που επιβλήθηκε από την χρηματοπιστωτική ολιγαρχία και το Οικονομικό Διευθυντήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Λοιπόν, το λόγο έχει ο κύριος Κωνσταντίνος Κατσαφάδος από τη Νέα Δημοκρατία.